Η Βαγιόπουλε έπαιξε σήμερα ολόκληρο το παιχνίδι, καθώς ήθελε να τους δώσει χρόνο συμμετοχής ο Κασελάνη, αλλά και να ξεκουράσει και τους υπόλοιπους παίκτες. Είδαμε ότι ξεχώρισε και σε ένα άλλο τομέα, εκτός από τον μπλοκ και στο σερβίς. Αρχικά καλησπέρα. Θέλω να δώσω και συγχαρητήρια στον Πήγα σου για την προσπάθεια που έκανε και καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα. Εντάξει, σήμερα είναι το τρίτο μάτς σε 6 μέρες που παίζουμε, μετά από μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Είχαμε να διαχειριστούμε επίσης έναν αγώνα που κερδίσαμε πριν 2 μέρες με τη Ζάξα. Αλλά τα συναισθήματα για αυτήν την ομάδα κρατάμε πολύ λίγο, γιατί πρέπει να τα διαχειριστούμε έτσι ώστε να επιστρέψουμε στις νίκες στο πρωτάθλημα. Και προφανώς όλοι όταν παίζουν με εμάς και με τον Ολυμπιακό και με τις μεγάλες ομάδες προσπαθούν να πάρουν κάτι, γιατί παίζουν πιο ελεύθερα και είναι φυσιολογικό. Σήμερα ο coach έκανε ένα rotation, μπήκα και εγώ σήμερα και έπαιξα και βοήθησα και εγώ την ομάδα όσο μπορούσα. Εντάξει, δουλεύουμε και το σέρβις, είναι και αυτό ένα στοιχείο που προσπαθούμε να δουλέψουμε. Και πάντα κάνεις αυτό το σέρβις στην πλάγια γραμμή, στην άκρη. Όχι. Ή σήμερα το έκανες. Όχι, αλήθεια είναι πως όχι, αλλά όλη την ομάδα μου έλεγε ο coach να κάνω όσο ένα. Οπότε νομίζω ήταν κυρίως θέμα προπόνησης. Α, ήταν εκεί, είδε την αδυναμία κατά κάποιο τρόπο του πήγας. Είδε την αδυναμία ίσως ή είδε ότι και εγώ κάνω καλύτερο σερβίς στο ένα. Δεν ξέρω τι από τα δύο, αλλά σημασία έχει ότι μου βγήκε σήμερα και είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Είσαι δίπλα σε τρεις σπουδαίους κεντρικούς μπλοκέρ, Παγιένκ, Γκουσταβάου και Τζούριτς. Δεν υπάρχει καλύτερη τριπλέδα στην Ελλάδα. Και εσύ τι κερδίζεις, τι χάνεις από αυτή τη συνέβρεση? Πραγματικά είμαι πολύ ευγνώμων να έχω αυτούς τους παίχτες δίπλα μου. Γιατί πέρα του ότι παίζουμε στην προπόνηση καθημερινά, βλέπω πράγματα, μου μιλάνε καθημερινώς. Είναι μεγάλη ευλογία να έχεις τέτοιους τρεις παίχτες υψηλού επίπεδου. Και σίγουρα μόνο καλύτερος μπορείς να γίνεις από αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.